Μήνας επιτυχιών για τις τοπικές γιορτικές αρχές ήταν και ο Ιούνιος στην Ήπειρο με κορονίδα των υποθέσεων τη σύλληψη των 4 Αλβανών κακοποιών που έκλεψαν πρατήριο υγρών καυσίμων στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων Καλπακίου υπό την απειλή Καλάσνικοφ στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης και τις κατασχέσεις μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών να αποτελούν καθημερινότητα. Οι διακινηθήσεις ποσότητες χασίς αυξάνονται μήνα με το μήνα, ωστόσο η δίωξη εργάζεται μεθοδικά και στοχευμένα και τα αποτελέσματα των προσπαθειών της έρχονται να αποδώσουν σημαντικές επιτυχίες απέναντι στα οργανωμένα εγκληματικά κυκλώματα των ναρκωτικών. Το παζλ της εγκληματικότητας του προηγούμενου μήνα συμπληρώνουν παράνομη συλλογή βοτάνων, διακίνηση λαθρομεταναστών, κλοπές, διαρρήξεις και απάτες. Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού κύλησε με εκατοντάδες συλλήψεις, λιγότερες από το Μάιο, που έφτασαν τις 692, με τις περισσότερες υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν, 29 συνολικά να αφορούν σε κλοπές διαρρήξεις και ακολουθούν αυτές για ναρκωτικά που αγγίζουν τις 28. Ειδικότερα για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, οι συλλήψεις άγγιξαν τις 42. Παράλληλα, κατασχέθηκαν ένας τόνος 213 κιλά και 238,62 γραμμάρια χασίς, 0,9 γραμμάρια κατεργασμένη κάναβη, 8,5 γραμμάρια ηρωίνη, 79,49 γραμμάρια κοκαίνη, 0,2 γραμμάρια μεθαμφεταμίνη, 7 δενδρίλια, 35 ναρκωτικά χάπια, 3.900 γραμμάρια χασίς έλαιο και 7 ζυγαριές. Την ίδια στιγμή, τον Ιούνιο, οργίασε και η παράνομη συλλογή βοτάνων από τα βουνά της Ηπείρου με επιτίδιους να εισέρχονται παράνομα στο ελληνικό έδαφος από την Αλβανία και να επιστρέφουν φορτωμένοι με το θησαυρό της γης. Χαρακτηριστική ήταν η υπόθεση των 5 Αλβανών, οι οποίοι είχαν συλλέξει σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις ποσότητες θεραπευτικών βοτάνων και τσάι βουνού συνολικού βάρους 100 κιλών και 600 γραμμαρίων. Ελαφρώς αυξημένα εμφανίζονται τα περιστατικά κλοπών και διαρρήξεων, καθώς τον Ιούνιο είχαμε την εξακνίαση 29 υποθέσεων κλοπών διαρρήξεων και μιας υπόθεσης ληστείας, ενώ οι συλληφθέντες άγγιξαν τους 16 και 4 αντίστοιχα. Τα ανεβρεθέντα οχήματα ανήλθαν σε 6. Εξάλλου, το φαινόμενο της διακίνησης παράνομων μεταναστών βρίσκεται σε έξαρση παρά τη συνεχή μάχη κατά της λαθρομετανάστευσης, ενός προβλήματος που έχει αναδειχθεί σε μείζωνο σημασίας και στην περιοχή μας. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της αστυνομίας, ένα μόλις μήνα είχαμε εκατοντάδες συλλήψεις παράνομων μεταναστών, ωστόσο εξιχνιάστηκε μόλις μία υπόθεση. Ειδικότερα, οι συλλήψεις ατόμων που έπεσαν στα χέρια των αστυνομικών για παραβάσεις του νόμου περί αλλοδαπών έφτασαν τις 507, εκ των οποίων ο ένας ήταν διακινητής. Τα τελευταία χρόνια όμως, οι αστυνομικοί ανακαλύπτουν ολοένα και περισσότερα οπλοστάσια σε σπίτια και αποθήκες. Δεν είναι τυχαίο ότι τον προηγούμενο μήνα εξιχνιάστηκαν 13 υποθέσεις όπλων, συνελήφθησαν 13 άτομα, ενώ κατασχέθηκαν εκτός από το Καλάσνικοφ των Αλβανών κακοποιών 3 κυνηγητικά όπλα, 2 πιστόλια, περίστροφα, ένας γεμιστήρας 7 μαχαίρια, τσεκούρια, σπρέι και 121 φυσίγγια. Παραμένει σημείο εκκίνησης του παράνομου εμπορίου τσιγάρων το λιμάνι της Γουμενίτσας, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των κατασχέσεων, όπου τον προηγούμενο μήνα εξιχνιάστηκαν 4 υποθέσεις για λαθρεμπόριο, συνελήφθησαν 8 άτομα και κατασχέθηκαν 2.000 τσιγάρα και 61.850 γραμμάρια λαθρέως καπνός. Στο κάδρο βρέθηκαν, εκτός από τις κλασικές υποθέσεις εγκληματικότητας, όπως το παρεμπόριο, μία υπόθεση και μία σύλληψη, η πλαστογραφία, 7 υποθέσεις και 11 συλλήψεις. Τα καταδιωκτικά έγγραφα, αποφάσεις δικαστηρίων, εντάλματα κτλ. 17 συλλήψεις. Η ψευδή ανώμοτη κατάθεση, ψευδή καταμήνυση, 2 συλλήψεις. Η αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Η εξίδρυση, απειλή, αντίσταση, απίθεια, φθορές, αυτοδικία, σωματικές βλάβεις, όπου είχαμε 35 συλλήψεις. Και τα διάφορα δικήματα του ποινικού κώδικα και των ειδικών ποινικών νόμων, υγειονομικές παραβάσεις, παραβάσεις του ΚΟΚ και άλλες μορφές, όπως η ανθρωποκτονία, μια υπόθεση και μια σύλληψη, παραβάσεις νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γέννη της πολιτιστικής κληρονομιάς, 2 συλλήψεις, η κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, 8 υποθέσεις και 6 συλλήψεις και η ενδοοικογενειακή βία με 11 συλλήψεις. Τέλος. Αιματοβαμμένος ήταν ο Ιούνιος στην Ήπειρο, καθώ λόγω της εξόδου του Αγίου Πνεύματος και της έναρξης ερνής σεζόν και όχι μόνο, θρυνήσαμε 3 νέα θύματα στην άσφαλτο. Τον προηγούμενο μήνα σημειώθηκαν 3 θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα, ενώ ο αριθμός των τροχαίων συνολικά σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016 παρέμεινε σταθερός, 12 τροχαία. Επίσης είχαμε 2 τροχαία ατυχήματα με σοβαρό τραυματισμό ατόμου έναντι 3 το 2016 και 7 τροχαία ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό ατόμου. Από τα τροχαία δυστυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των νομών, καταγράφηκαν συνολικά 14 παθόντες. Ειδικότερα, καταγράφηκαν 3 νεκροί, 2 σοβαρά τραυματίες και 9 ελαφρά τραυματίες. Τα κυριότερα αίτια, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν η υπερβολική ταχύτητα, η έλλειψη προσοχής κατά την οδήγηση και η παραβίαση προτεραιότητας.